Ο ένας την κοπάνησε και εφήβερε δικαιολογίες να μην παρευρεθεί σήμερα μετά την πεντάρα που δέχτηκε η ομάδα του. Ο άλλος δεν θυμάται ότι η ομάδα του είναι τέταρτη και στους 16 του Champions League. Γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα δυσπιστίας στους 12 yards αυτή την περίοδο. Ο τρίτος παρέας που βρίσκεται, τι έχει να μας πει? Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική στον τρίτο της παρέας, γιατί μετά την τεράστια πρόκριση της United απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Europa League, σίγουρα ήταν στο αποκορύφωμα της σεζόν για την ομάδα μέχρι στιγμής. Είμαστε ακόμη στα τέλη του Φλεβάρι, δηλαδή έχεις 3 μήνες και κάτι λιγότερο μπροστά σου. Έχεις να γράψεις χρυσές σελίδες, θα η ενδόξη ιστορία του συλλόγου από το Manchester, αγαπητέ Αλέξη. Ναι, αλλά αποκλείσαμε ισπανική ομάδα και μάλιστα τη συγκεκριμένη που μας είχε κάνει πελάτες τις τελευταίες 3 φορές που συναντηθήκαμε. Οπότε σίγουρα υπάρχει μια δικαίωση για τους παδούς United επιτέλους. Όπως καταλάβατε, είναι η εκπομπή του 12 Yards και το νέο επεισόδιο θα έχει αμυγός κόκκινο χρώμα, έτσι, κόκκινος διάβολος κτλ. Και για να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Σε μια πολύ κακή έτσι... όχι εβδομάδα, γιατί ξεκινάμε από την περασμένη εβδομάδα, σε ένα πολύ κακό διάστημα θα έλεγα, των αγγλικών ομάδων στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, μόνο μία κράτησε ψηλά το λάβαρο της αγγλικής στην Ευρώπη. Ο λόγος για τη Manchester United τα είπε και ο Αλέξης πάρα πολύ εύστοχα, τον οποίο σας λέω ευθέως ότι θα του δώσω να παίξει μεγάλη μπάλα, όπως έκανε το περασμένο βράδυ και η ομάδα του. Είδε τους μεταξύ άλλων έτσι τους μεγάλους αστέρες Φρεντ και Άντωνι να σκοράρουν. Δεν γελώ, το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γελάσει με το πώς σκοράρει ο Φρεντ και όχι με το τι σκοράρει. Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να σκοράρει. Με το καλάμι του αδύναμου ποδιού του, ναι. Παρόλα αυτά να σε διακόψω, έχει βάλει το πιο ωραίο γκολ της Manchester United τα τελευταία 3-4 χρόνια. Θύμισε μου σε ποιον αφαίρεσαι. Το καλοκαίρι, το φιλικό με τη Λίβερπουλ, αυτή πάρα πολύ ωραία λόμπα που είχε κάνει, ρε φίλε. Εντάξει, άμα μετά θυμόμαστε και τα γκολ που βάλαμε στα φιλικά. Εντάξει, αν πει τότε ένα Audi Cup, υπάρχει μια ιστορία με τα φιλικά. Οπότε... Έλα, μη κοροϊδεύει. Ρε, όχι σοβαρά. Λέω μια καλή κουβέντα και κοροϊδεύει. Τον άνθρωπο τον έχετε σε. Να σου πω, έχει δει πώ είναι τα darts που ρίχνουν, ξέρω εγώ, 50-80%. Yeah. Εσεί έχετε ένα darts και τα σημάδια είναι το κεφάλι του Φρέντα, με και του ρίχνετε. Εκεί βέλει, ρε φίλε. Δεν πούμε και μια καλή κουβέντα για τον άνθρωπο. Εντάξει, ήταν το κεφάλι του Πογκμπά μέχρι πρότινος, απλά επειδή αποχώρησε από την ομάδα κάποιος έπρεπε να γίνει ο αποδεκπομπές τράγος για τους οπαδούς United. Ωστόσο μου έδωσε πολύ ωραία πάσα και θα συμφωνήσω απόλυτα ότι οι εμφανίσεις του Φρέντ το τελευταίο διάστημα είναι εντυπωσιακές, γιατί όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο podcast μετά το πρώτο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, τεχνικά μπορεί να υστερεί για το συγκεκριμένο επίπεδο, για το κορυφαίο επίπεδο, αλλά είναι πραγματικά συγκινητικό σε πολλά παιχνίδια, δηλαδή τρέχει κατάπαυστα, κάνει πολύ περισσότερες δουλειές τώρα εν τη απουσία του Christian Eriksen και γενικότερα συμμετέχει ακόμα και στο σκοράρισμα από ό,τι βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις. Εντάξει, κοίτα, θέλω να ξεκινήσεις εσύ, να μου πεις πώς τον είδες τον αγώνα, πόσο ικανοποιημένος είσαι, τι ρωτώ τώρα έτσι, και πώς αισθάνεσαι που αυτή τη στιγμή είσαι ο πρέσβης της Αγγλίας στην Ευρώπη. Εντάξει, πριν μπούμε στην περαιτέρω ανάλυση του United Barcelona, θα ήθελα να πιαστώ από το πρέσβη της Αγγλίας που ανέφερες και θα ήθελα να αναφέρω ότι, ήταν ένα πολύ κακό διβδόμαδο για τις αγγλικές ομάδες στο Champions League με 0 νίκες, 4 παιχνίδια. Ωστόσο, με εξαίρεση τη Liverpool που, είναι με το 1,5 πόδι εκτός συνέχειας, οι υπόλοιπες 3 ομάδες Γκίκα, μία εκ των οποίων είναι η Tottenham, το θυμόσυνα, είναι πολύ γερασκόλουτς πρόγραμμα. Δηλαδή, και η Tottenham και η Chelsea που έχουν χάσει μόλις 1-0 έχουν την ευκαιρία στην έδρα τους να ανατρέψουν την κατάσταση και να προκριθούν. Και φυσικά και η Manchester City, η οποία παραμένει το φαβορί ακόμα και μετά το 1-1 με την Λειψία για να περάσει. Η Liverpool δεν τη βλέπεις? Κοίτα, το 2-5 νομίζω είναι, και ειδικά απέναντι στη Real που είναι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, είναι η ομάδα που στο Champions League μεταμορφώνεται. Όσο κακή και αν είναι στο πρωτάθλημα, στο Champions League είναι λες και παρουσιάζεται άλλη ομάδα. Θεωρώ, ειδικά με την εικόνα της Liverpool φέτος, από δύσκολο έως ακατόρθωτο να ανατρέψει ένα σκορ με 3 γκολ βάρος της. Βλέπεις τουλάχιστον, βασικά ξέρεις τι, ας ανοίξουμε μετά αυτή την παρένθεση γιατί θέλω να πάμε στην πρωταγωνίστρια. Σίγουρα αυτή που έκλεψε την παράσταση ήταν η Manchester United, επειδή ουσιαστικά αντιμετώπιζε το 1 εκ τα 2 φαβορί μαζί με την Arsenal του Europa League. Και
κατάφερε με την εικόνα της κατά κύριο λόγο να πείσει ότι πλέον και United θα πρέπει να θεωρείται ότι επέστρεψε στην elite. Τέλος πάντων, για το χθεσινό παιχνίδι, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η United δεν ήταν τόσο καλή και τόσο πιστική όσο στο παιχνίδι στο Camp Nou, παρότι χθες κέρδισε, ενώ στο Camp Nou δεν κέρδισε. Και αυτό γιατί από τη στιγμή που δέχτηκε τον goal, δηλαδή λίγο μετά το 15ο λεπτό, μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η United ήταν απίστευτα νευρική, πάρα πολλά λάθη, και παρότι η Μπαρτσελόνα δεν απειλήσε πάρα πολύ, έδειχνε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και να μην απειλείται από ελάχιστα έως καθόλου για περίπου 30 λεπτά. Σίγουρα τώρα στα αποδυτήρια ο Ten Hag, όντας σίγουρα εκνευρισμένος από αυτά που έβλεπε, ντόπαρε τους παίκτες του, και γι' αυτό είδαμε ότι με την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου μπήκανε πολύ πιο αποφασισμένοι. Ήρθε και τον goal νωρίς που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να αλλάξει και η ψυχολογία αλλά και η εικόνα του παιχνιδιού. Και για άλλη μια φορά οι αλλαγές του Ολλανδού, Άντωνη κατά κύριο λόγο, αλλά και οι υπόλοιπες αλλαγές που έκανε παρακάτω, γιατί ο Άντωνη μπήκε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και σκόραγε και τον νικητήριο goal. Για άλλη μια φορά οι αλλαγές του Ten Hag απέδωσαν καρπούς. Κάπου διάβασα ότι έχουμε σκοράρει 19 γκολ από αλλαγές, που είναι το μεγαλύτερο νούμερο τουλάχιστον για αγγλική ομάδα φέτος. Και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Ten Hag δείχνει να πειραματίζεται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των αγώνων και να αλλάζει πράγματα ακόμα και από πολύ νωρίς όταν κάτι δεν πάει καλά. Είδαμε για παράδειγμα χθες το Σάντσο να ξεκινά στο νούμερο 10, όπου έπαιξε απέναντι στη Λέστερ και είχε πολύ καλή εικόνα. Δεν δούλεψε απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο αποχώρησε ο Σάντσο, γύρισε ο Φερνάντες σαν δεκάρι και αμέσως η εικόνα βελτιώθηκε. Εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η United, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να το γυρίσει, και μάλιστα απέναντι στον ίδιο αντίπαλο μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, το οποίο εκτός από όλα τα άλλα δείχνει και χαρακτήρα τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και για μένα έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το γεγονός ότι σημαντικά αυτή τη Μπαρτσελόνα, okay, είχε για παράδειγμα την απουσία του Γκάβι και του Πέδρη, που είναι καθοριστική στο επιθετικό τους παιχνίδι, γιατί κινούνται ανάμεσα στις γραμμές και προκαλούν διάφορα ρήγματα με αυτή την κινητικότητα και την τεχνική τους κατάρτιση. Αλλά είδαμε για παράδειγμα και το Λεβαντόφσκι να είναι σε κακή μέρα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, κάτι που δεν συνηθίζει ακόμα και τώρα στα 34-35 του. Είδαμε φυσικά την άμυνα της Μπαρτσελόνα να υποφέρει κυρίως στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και χθες απέναντι στο Ράσφορντ, που κάποια στιγμή που αποχώρησε ο Βέκχορστ ήρθε στη θέση του Σέντερ Φορ και δημιούργησε προβλήματα, παρότι ήταν ένα από τα λίγα παιχνίδια στα οποία δεν σκόραρε. Και γενικότερα θεωρώ ότι κατάφερε ο Τεν Χάγκ, εκτός από την πολύ καλή διαχείριση του δικού του υλικού, να βγάλει εκτός και τα περισσότερα του της Μπαρτσελόνα στο μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των 180 λεπτών συνολικά. Αλέξη, έδωσε ρεσιτάλ, θα έλεγα. Έδωσε ρεσιτάλ. Σε απόλαυσα αυτά τα λεπτά που έκανε στην ομιλία σου. Νομίζω ότι το έχει καλύψει. Το έχει καλύψει σε τεράστιο βαθμό. Αν και θα σου πω την αλήθεια, περίμενα ξέρεις να κάνει έτσι μια μικρή ή μεγάλη ανάλογο την όρεξή σου αναφορά στα λίγο πιο αστεία, αν θέλει, κομμάτια. Δηλαδή, την παρουσία του Ferguson στο γήπεδο, κάτι το οποίο στάθηκαν πολύ. Θα μου πεις, ο Ferguson άνθρωπος έχει δει και άσχημες στιγμές, δηλαδή δεν είναι ότι έλαμψε το άστρο του, ξέρεις, ή όπως αφήνουν πολύ να εννοηθεί ότι και καλά Fergie time, η ανατροπή και τα συναφή. Περίμενα επίσης, δηλαδή, εκεί εντάξει ρε παιδί μου, λέω θα το πει, δεν θα το πει. Η μανούρα που γίνεται με τον Φερνάντες, σε αυτά ξέρεις που σε αρέσουν κιόλας, λέω θα πει κάτι. Ήσουν ψύχρεμος, μου κάνει εντύπωση. Περίμενα ξέρεις λίγο κάτι παραπάνω, κάτι πιο... Εντάξει, ήταν καλή έκφραση, οπότε είναι λογικό να είμαστε ψύχρεμοι, εφόσον κύλησε το παιχνίδι όπως το θέλαμε. Αλλά εντάξει, τώρα μανούρες τέτοιο από σημείο του αγώνα και με την σημασία που είχε το παιχνίδι, είναι λογικό να προκληθούν. Οκ, ήταν μια άσχημη ενέργεια από τον Φερνάντες που δεν ξέρω αν είχε σκοπό ή αν συνέβη κατά λάθος. Η αλήθεια είναι στη μέση, κατά με. Ίσως, ναι, τέλος πάντων. Και είναι φυσιολογικό να βλέπουμε και τέτοιες σκηνές. Γενικότερα όμως δεν ξέφυγε κανένα από τα δύο παιχνίδια και είδαμε πολύ ποδόσφαιρο. Είδαμε καθαρό χρόνο παιχνιδιού που δεν βλέπει συχνά, νομίζω. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε διακοπές πολλές για φάουλ, ούτε διαμαρτυρίες, ούτε για το VAR πολλές φορές. Ίσως και καμία, δεν θυμάμαι. Οπότε νομίζω γενικά τα δύο αυτά παιχνίδια, και δεν το λέω επειδή περάσαμε στο τέλος,
ήταν δύο παιχνίδια που θεωρώ ότι τουλάχιστον και για τους ουδέτερους ήταν απολαυστικά. Αντάξια της ιστορίας και της φήμης των δύο συλλόγων σίγουρα, και θα σου πω, αν και δεν θα σου πω ψέματα, πιο πολύ είχα απολαύσει τον πρώτο αγώνα στην Ισπανία. Ναι, αυτό που είδαμε στον πρώτο αγώνα νομίζω δεν συμβαίνει μια φορά τα δύο χρόνια, να δεις ένα παιχνίδι ναι. με τόσες κλασικές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Οι τακτικές να έχουν πάει περίπατο, να παίζει μπάλα μόνο η ψυχολογία και τα ονόματα κάποιων ποδοσφαιριστών. Αν θέλω να προσθέσω επίσης κάτι άλλο, είναι ότι δεν ξέρω τώρα, θα ακουστώ λίγο γραφικός, μπας ακουστούν σαν κλισέ όλα αυτά, αλλά αυτό που κάνει η Manchester United, δηλαδή να αποκλείσει την Μπαρσελόνα μετά από πόσες αποτυχημένες προσπάθειες, νομίζω είχε κακή παράδοση με την Μπαρσελόνα, πρέπει να κάνεις και εσύ αναφορά αν δεν απατώμε, είναι σημαντικό. Θα μου πει κάποιος, ok, η Μπαρσελόνα δεν είναι στο καλό της φεγγάρι, γιατί είναι η Manchester United και οι δύο δεν είναι σε μια φάση rebuild, και πόσο μάλλον η πρώτη, έτσι, γιατί η Μπαρσελόνα την τελευταία πενταετία, θα πω εγώ, έχει πάρει και κάποια πρωταθλήματα, έχει φτάσει και 2-3 φορές μέχρι τα ημιτελικά του Champions League. Η Manchester United απέχει πολύ περισσότερο από τις διακρίσεις, όχι την πενταετία, αλλά δεκαετία γεμάτη, έτσι. Τελευταίο πρωτάθλημα το 13 δεν ήτανε. Σωστά, και οι αποτυχημένες προσπάθειες απέναντι στην Μπαρτσελόνα είναι τρεις. Είναι ο τελικός το 9 και το 11 και είναι και ο ημιτελικός της 12, συγγνώμη, προημιτελικός Champions League της 18-19. Οπότε, αν έρχονταν και ένας τέταρτος αποκλεισμός από την Μπαρτσελόνα, όσο και να είναι, θα πλήγωνε λίγο το παίξι της συλλόγου. Βέβαια, και αν θέλεις, από την άλλη πλευρά του νομίσματος, αποκλείει την ομάδα που είναι τώρα αυτή τη στιγμή πρώτη στη Λα Λίγκα και με διαφορά, έτσι. Μεγάλο ψυχολογικό boost, και νομίζω το επιστέγμασμα, ας πούμε έτσι, των όλων προσπαθειών της νέας εποχής Ten Hag, που λέει και μία ψυχή. Και μιλώντας για Ten Hag, δεν ξέρω αν άκουσε τις δηλώσεις του, είπε ότι αυτή η νίκη, παύλα πρόκριση έναντι της Μπαρσελόνα, είναι και η καλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας του στη Manchester United, έτσι. Το είπε ο ίδιος ο Ολλανδός. Ναι, νομίζω ήταν το αποκορύφωμα της σεζόν, όπως είπα και εγώ προηγουμένως μέχρι στιγμής. Γιατί, οκ, πολλοί σπουδαίες νίκες απέναντι σε Manchester City, Arsenal και Liverpool προηγουμένως σεζόν, αλλά το να αποκλείσει ένα ευρωπαϊκό μεγαθύριο και μάλιστα με την εικόνα που είχες και στα δύο παιχνίδια, σίγουρα νομίζω είναι το αποκορύφωμα της σεζόν μέχρι στιγμής. Και μιλώντας λοιπόν για Ευρώπη και μιλώντας και για μία ψυχή, γι' αυτό είπα και Ten Hag, γιατί προσπαθώ να καλύψω την απουσία του, ο λόγος για τον Ηλία. Πάμε και στην Liverpool. Η Liverpool, η οποία τώρα από πού να το πιάσεις και πού να τελειώσεις. Έλεγα στην περασμένη εκπομπή ότι αν ήμουν ο Κλοπ ή κάποιος τέλος πάντων που είχε ένα αλφα λόγο στη Liverpool, θα έλεγα όλο το focus να πάει στο Champions League. Έχουμε τη Real απέναντι μας που δεν είναι σε ένα καλό φεγγάρι, όπως άλλωστε δεν είναι και η Liverpool. Έχουμε μια Real η οποία τα τελευταία 10 χρόνια μας έχει πάρει το scalp πραγματικά, από τη σεζόν 14-15 και μέχρι το παρόν έχει κερδίσει τη Liverpool. Πόσες φορές, 4, 5, 3 τελικούς, τα προημιτελικά το 21 αν θυμάμαι καλά, η φάση των ομίλων το 14-15, δηλαδή έχει χτίσει παράδοση. Και πάμε να τα δώσουμε όλα εκεί, στο πρωτάθλημα έχουμε αρχίσει λίγο και χάνουμε το τρένο, πάμε να βάλουμε να φουλάρουμε ταχύτητες, θα είναι ένα ψυχολογικό boost, μια καλή αναμέτρηση και ίσως και να μας φέρει μια καλύτερη, ας πούμε, μέρα για την επόμενη... Για το υπόλοιπο τέλος πάντων τη σεζόν, δηλαδή να προσπαθήσει παράλληλα με μια καλή εμφάνιση απέναντι στη Real, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, να ορθοποδήσει και λίγο στην Αγγλία. Μάταια, μάταια, μάταια. Αυτό που είδα, παιδιά, τα χρόνια να το ζήσω με οποιοδήποτε σύλλογο, θα πω με τη Liverpool, δηλαδή, νιώσω άσχημα, να νιώσω ήκτο για ένα σύλλογο. Και όταν το βάζω στο αντίβαρο ότι αυτό ο σύλλογο είναι η Liverpool, δηλαδή μια εκ των σπουδαιότερων βρετανικών συλλόγων. Ίσως και η αξιότερη όσον αφορά τις ευρωπαϊκές παραστάσεις που έχει χαρίσει για την Αγγλία, ως εκπρόσωπος Αγγλίας. Δηλαδή ήταν τραγικό. Οκ, okay, έπεσε με τη Real. Ναι, αλλά απ' την άλλη είναι ευρωπαϊκά η κορυφαία ομάδα της Αγγλίας. Δηλαδή δεν, πώς να το πω, δεν έχω και λόγια να το πω, πραγματικά. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση. Όσο άσχημα και να είναι η Liverpool, γιατί ξαναλέω, ούτε η Real είναι στο καλύτερο της φεγγάρι, έτσι, μην τρελαθούμε. Τι να πεις, και να ξεκινάς από ένα προβάδισμα 2-0 στο 14ο, αν θυμάμαι καλά, λέξη λεπτό. 15, κάπου εκεί δεν ήτανε. Ναι, στο 15 ήταν ήδη μπροστά 2-0, το οποίο κάνει ακόμα πιο περίεργη την έκβαση του αγώνα. Και το πώς γιατί... μπήκε το δεύτερο τέρμα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Και
ποιος να περίμενε ότι θα είχαμε λίγα λεπτά αργότερα το ίδιο και χειρότερο λάθος από τον Άλισον. Τέλος πάντων, ναι, το γεγονός ότι έχεις μπει στην έδρα σου σε μια κατευθείαν ατμόσφαιρα τόσο λυσασμένα, έχεις σκοράρει δύο γκολ στις πρώτες δύο ευκαιρίες σου. Το δεύτερο δεν ήταν καν κλασική ευκαιρία, γιατί ήταν λάθος το ατομικό τερματοφύλακα. Και σου έχουν έρθει όλα τόσο καλά. Δεν μπορείς να εξηγήσεις μετά αυτή την καταστροφή, να το πω. Γιατί το να προηγηθείς έτσι και να χάσεις 2-5 κιόλας και να δείχνεις ανήμπορος να αντιδράσεις, σίγουρα ήταν τραγικό. Νομίζω ότι και ο τελευταίος πάντως λίγο θα συμφωνήσει με αυτό. Και όχι μόνο αυτό, να έχεις δεχθεί 4-5 τέρματα, συγγνώμη, σε 40 λεπτά. Αθροιστικά το λέω, έτσι. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο είναι 40 λεπτά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, οκ, okay, θα μπορούσε κανείς να σταθεί στη φάση που λέγαμε και off the record με τον Αλέξη. Εκεί μια περίπτωση που θα μπορούσε να έχει δώσει πέναλτι στη Liverpool. Αλλά λίγο συνολικά να το δούμε, δεν έκανε κάτι η Liverpool από εκεί πέρα. Δηλαδή τίποτα, ένα φάντασμα. Δεν θέλω να φανώ υπερβολικός. Δεν θέλω να φανώ καταστροφολόγος. Αλλά νομίζω ότι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό το χαστούκι είναι μακράν το δεύτερο, το πιο ηχηρό για την Liverpool, όχι μόνο ευρωπαϊκά φέτος, γιατί έχει φάει και την τεσσάρα εκείνη στην Νάπολη, που κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν πεντάρα, εξάρα, επτάρα, χωρίς υπερβολή, έτσι. Αλλά όταν χάνεις και με τέτοιο τρόπο μέσα στο Anfield, έχοντας σηκώσει λευκή σημαία από το ημίχρονο, νομίζω όλα περισσεύουν. Δηλαδή ο μύθος του Anfield των ανθρώπων κτλ. Έχει πάει περίπατο. Είναι νωρίς τη σεζόν, δεν ξέρω. Ευρωπαϊκά το θεωρώ απίθανο, δηλαδή να κάνει κάτι Liverpool μέσα στον Μπερναμπέου, το θεωρώ πραγματικά απίθανο. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά δεν βλέπω τρόπο να μπορέσει η Liverpool να γυρίσει κατάσταση. Και ακόμη και εγώ λέω, πες ρε παιδί μου, ότι όντως το παλέψει, δεν τα καταφέρει, αλλά ας με πάρει ένα αποτέλεσμα τύπου 1-3, 2-4, δηλαδή ξέρεις, το παλέψει πάρα πολύ. Δεν το καταφέρει, ας πούμε, στις λεπτομέρειες. Λέω εγώ ένα σενάριο. Θα αρκέσει αυτό για να γυρίσει ο μοχλός τουλάχιστον για τις υποχρεώσεις που έχει από εδώ και πέρα στην Αγγλία? Δεν το πιστεύω. Δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι όποια και αν θα είναι, συγγνώμη, η έκβαση της revenge, όποια και θα είναι στο τέλος η κατάληξη της χρονιάς, θέλει οριακό, θα έλεγα, όχι οριακό, καθόλου οριακό, συγγνώμη, ριζικό rebuild. Το πάω δηλαδή, ξέρεις, λίγο μακροπρόθεσμα. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει και πολλά ενδεχόμενη καλή εικόνα και νίκη στο Μπερναμπέου, που όμως θα σημάνει αποκλεισμός. Γιατί όπως είπες και εσύ, η Liverpool πρέπει να σκεφτεί πιο μακροπρόθεσμα πλέον και okay, υπάρχει ο στόχος να τερματίσει την τετράδα, που δεν είναι και ανεύθυνος μετά το διπλό στο St. James's Park το Σαββατοκύριακο. Αλλά ακόμα και να τερματίσει τέταρτη η Liverpool στο τέλος σεζόν, η ανάγκη για rebuild, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ μεγάλη πλέον και φαίνεται και ξεκάθαρα, παιχνίδι με παιχνίδι, όλο και περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν θέσεις όπως για παράδειγμα του κεντρικού αμυντικού, του δεξιού αμυντικού, η θέση των Χαβ για παράδειγμα, που η Liverpool θέλει αρκετές προσταφαιρέσεις και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για γενναίες αποφάσεις το καλοκαίρι σε αυτό το κομμάτι, ώστε να επιστρέψει η Liverpool στο επίπεδο που βρισκόταν τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον. Και για μένα δεν απέχει και πολύ. Δηλαδή, με 2-3 προσταφαιρέσεις έξυπνες και σωστές, πιστεύω μπορεί να. Και φυσικά να παραμείνει υγιής στην πορεία, γιατί, okay, εκτός από όλα τα άλλα, φέτος είχε και την μεγάλη ατυχία με τους τραυματισμούς, τους πολλαπλούς και συνεχόμενους τραυματισμούς. Αλλά θεωρώ ότι με 2-3 σωστές προσταφαιρέσεις, και μιλάμε για παίχτες σε δεκαδάτους κυρίως, που θα αντικαταστήσουν σιγά σιγά τον κορμό, που αρκετοί παίχτες από αυτόν τον κορμό έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν και να μην είναι το ίδιο καλή με τα προηγούμενα χρόνια, όπως για παράδειγμα ο Φαντάικ. Σίγουρα θα καταφέρει να επιστρέψει, αν όχι στα ίδια επίπεδα, σε αρκετά κοντά επίπεδα με αυτά που την συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το βλέπεις να γυρίζει ολικά η κατάσταση, να πηγαίνει, γιατί ανέφερες ότι θα τη δούμε σε επίπεδα κοντά σε αυτά που τη συνηθίσαμε, πρωταθλητισμού ή ας πούμε μάχη τετράδας και κάτι παραπάνω, τύπου να κυνηγήσουμε ένα FA Cup ή κάτι παρεμφερές, κατάλαβες? Τα επίπεδα της Liverpool τα τελευταία 5 χρόνια είναι διεκδικό όλους τους τίτλους, πρωτάθλημα, κύπελλο, Champions League, όλα.
Και για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, να μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, τώρα λέω τελείως τυχαία ονόματα. Αν, ας πούμε, η Liverpool φέρει έναν Bellingham το καλοκαίρι, έχει την οικονομική δυνατότητα να φέρει τον Bellingham, έχοντας εξασφαλίσει και το Champions League. Φέρει έναν stopper κορυφαίου επίπεδου και εναλλάσσεται με τον Κονατέ δίπλα στο Van Dijk, ή ακόμα και με τον, να παίζει με τον Κονατέ και να έρχεται Van Dijk από τον πάγκο, βρήκε ένα αναπληρωματικό δεξιμπάκ επιτέλους που τόσα χρόνια ο Αλεξάνδρ Άλλον έχει χάσει ελάχιστα λεπτά. Λόγω του ότι δεν υπάρχει καθαρό αιμό δεξιμπάκ που να μπορεί να τον αντικαταστήσει και να μην φαίνεται το κενό του. Μετά σκέψω ότι και επιθετικά που είναι πλήρης και θα επιστρέψουν παίχτες όπως ο Ζώτα που ήδη γύρισε ή ο Λουίς Δίας, πιστεύω θα είναι καλά μετά. Οπότε δεν θεωρώ ότι απέχει τόσο πολύ από το να ξαναγίνει η κορυφαία ομάδα. Okay, εγώ εντάξει δεν σου πω ψέματα. Βλέπω λίγο χειρότερο, δηλαδή δεν έχω αλλάξει πολύ να μην... Ο κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που λέγατε την περασμένη ή και την προπερασμένη εκπομπή. Νομίζω ότι το rebuild πρέπει να είναι πιο βαθύ και στα half και στην άμυνα. Πρέπει να υπάρξουν νέα πρόσωπα, πρέπει να υπάρξει λίγο μια νέα κατάσταση. Να σου πω λίγο ότι η Liverpool έχει αρχίσει και μου θυμίζει λίγο την. Θα δει πώ θα το αιτιολογήσω έτσι. Την τότε να με επιφουρνιά Ποκετίνο. Δηλαδή βγήκε μια φουρνιά πολύ καλή. Ο κορμός έμεινε για 4 χρόνια και αν θυμάσαι με τις πρώτες έτσι φυγές παικτών, δηλαδή Walker, Rose, Dembélé, οι πρώτοι που φύγανε, άρχισε ναι με να αποσυντήθηκε ο κορμός αυτός, παρέμειναν τα υπόλοιπα πρόσωπα, αλλά ξέρεις, κάπου άρχισε παιδί, πώς να σου πω, να φωνάζει ότι χρειάζεται αλλαγή. Μετά δηλαδή έφυγε ο Vertonghen, έφυγε ο Alderweireld από την άμυνα, ξέρεις, χρόνο με το χρόνο έσπαγε αυτός ο κορμός. Δηλαδή θέλω να καταλήξω εκεί ότι η Liverpool ίσως θέλει κάτι ακόμη πιο ριζικό, κάτι ακόμη πιο ακραίο σε εισαγωγικά. Δεν ξέρω, κάτι κάπως έτσι μου το θυμίζει, αυτή είναι η άποψή μου. Και δηλαδή το είχα πει και στην περασμένη εκπομπή, δεν μπορώ να φανταστώ πάλι τη Liverpool ας πούμε με Henderson, με Milner, με Van Dijk, Matip, δηλαδή... Κάτι δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορώ να φανταστώ πάλι τη Liverpool, ας πούμε, πάλι με Firmino, πάλι ας πούμε με λύσεις ανάγκης τύπου Φαμπίνιο να σπαταλάει τα χρόνια του σαν center back ή λίγο πιο πίσω από τη θέση που πρέπει να παίζει. Όλα αυτά που λέγαμε και στις περασμένες εκπομπές. Δηλαδή αυτό πρέπει να σπάσει, πρέπει να μπει λίγο, πώς να το πω, να πέσει ας πούμε ρε παιδί μου η γροθιά στο τραπέζι ότι θέλουμε όχι έναν, 4-5-6 παίκτες. Θα ομολογήσω ότι η παρομοίωση σου με την Τότεναμ του Ποκετίνο μου άρεσε αρκετά. Γιατί κατάλαβες πώς το είπα έτσι. Ναι. Ότι... ναι. Και εδώ ουσιαστικά, επειδή συμφωνώ με αυτό που είπες, okay, κολλάει το ρητό που λέει ότι το δύσκολο δεν είναι να φτάσει στην κορυφή, αλλά να παραμείνεις εκεί. Και όπως δεν τα κατάφερε και η Τότεναμ. Εντάξει, έτσι... η Liverpool πήρε και κάποιους τίτλους, δηλαδή, ναι, αλλά πήρε, ναι, το okay. Δεν εννοώ απαραίτητα. Τώρα, εντάξει, ναι. Δεν εννοώ απαραίτητα τίτλους, αλλά για μένα η Tottenham του Ποκετίνο στο πίκ της ήταν από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Βέβαια. Γι' αυτό πήγε για ένα τελικό Champions League προφανώς. Να πω και κάτι που, εντάξει, επειδή μιλάς τώρα για Tottenham, δεν μπορώ, θα σκάσω να το πω. Να πω κάτι όχι τόσο famous. Φυσικά, ναι. Μουντιάλ του 18. Θυμάσαι το top 4 των ομάδων Κροατία, Αγγλία, Βέλγιο και Γαλλία, πώς παίκτης τότε να ήταν. Αυτό ήταν ένα ωραίο top 4 ομάδων, ναι, το θυμάμαι. Ήταν ένα πολύ ωραίο top 4. Και θυμάμαι ότι. Ξέρω νομίζω που θες να το πας, αλλά ναι, για πες. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά η Αγγλία είχε 4-5. Βέλγιο είχε, ας πούμε, Ντεμπελέ, Αλντεβάιρελ, Βερτόνχεν. Να σου βάλω και το Σαντλί που μόλις είχε φύγει. Αντλή, ναι. Δεν θα στο βάλω. Α πούμε, μέχρι η Γαλλία, ρε φίλε, είχε Σοκό και Λιωρίς, δηλαδή. Εντάξει. Ωραίες εποχές. Και για κάποιο λόγο. Επειδή θυμάμαι όντως να λένε ότι σε εκείνη την τετράδα ήταν σχεδόν αποκλειστική η εκπροσώπηση από την Premier League, θυμάμαι ότι η United που ήταν μια πολύ μέτρια ομάδα εκείνη την περίοδο είχε καμιά δεκαριά παίχτες στα ρόστερ των τεσσάρων ομάδων που είχαν φτάσει στα ημιτελικά τότε. Τώρα γιατί μου το γυρνάς έτσι. Παράδειγμα... Άστο να το πω. Γιατί μου το χαλάς τώρα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι απαραίτητα κάτι, αλλά ναι, είναι σίγουρα ενδεικτικό. Ναι, αλλά μου διέλυσε αυτό που έλεγα, φίλε. Δηλαδή κλείνω την εκπομπή. Καλή συνέχεια, παιδιά. Όχι, εντάξει, λοιπόν, δεν κλείνω, συνέχισε. Εντάξει, ναι, νομίζω ότι μετά αυτή τη λυπηρή παρέμβαση που ήθελες να κάνεις για την Tottenham, που από ό,τι έχω καταλάβει έχει γίνει ψιλοκαθιερωμένο να γίνεται μια λυπηρή παρέμβαση από τον Γιώργο για την Tottenham, να μπει τον πόνο του. Ευχαριστώ πολύ. Ας πάμε και στην τρίτη
εκπρόσωπο της Αγγλίας στην Ευρώπη αυτή τη βδομάδα, τη Manchester City, η οποία για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι απογοήτευσε με την εικόνα της. Οκ, okay, ήταν τεράστιο το διπλό στην Arsenal και πιστική εμφάνιση. Αλλά τα επόμενα δύο παιχνίδια με Nottingham και Λειψία ήρθαν να δείξουν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η City τον τελευταίο καιρό δεν κρύφθηκαν κάτω από το χαλάκι με την νίκη στον ντέρμπι κορυφής και ότι είναι ακόμα εδώ πέρα. Για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η απουσία καθαρόμου αριστερού μπακ μετά τον δανεισμό του Καντσέλο στην Bayern. Οκ, okay, υπάρχουν ας το πούμε πειραματισμοί τύπου Ακέ που δεν είναι κανονική θέση αλλά το χρησιμοποιεί αρκετά και ο Γουαρδιόλα. Υπάρχει και ο άλλος πειραματισμός που κατεβάζει με τριάδα στόπερ την ομάδα και μετά έχει δύο fullback, ας το πούμε, και τέσσερα half, ένας εκ των οποίων ο Μπερνάντο Σίλβα που καλύπτει τη θέση του αριστερού μπακ σε φάση άμυνας, το έχουμε δει και αυτό. Γενικότερα όμως θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα θα της κοστίσει η έλλειψη καθαρού αριστερού μπακ. Okay, υπάρχει ο Σέρχιο Γκόμες, ο Ισπανός, ο Πιτσιρικάς, αλλά δεν φαίνεται τον εμπιστεύεται τόσο στα σημαντικά παιχνίδια στο υψηλότερο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, παρά την ισοπαλία με την Λειψία, θεωρώ ότι η Manchester City και πάλι έχει τον πρώτο λόγο για να προκριθεί στη revanche. Και είχε μια καλή εμφάνιση στο πρώτο μήχρονο, ήταν καλύτερη Λειψία στο δεύτερο και δίκαια ισοφάρισε. Δίκαιο γενικότερα το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου. Αλλά το θέμα για τη City είναι ότι, okay, δεν νομίζω ότι θα την πειράξει τόσο να χάσει το πρωτάθλημα από την Arsenal, γιατί έχει πάρει 4 τελευταία 5 χρόνια. Αν καταφέρει και φέτος και με κάποιο τρόπο δεν πάρει το Champions League, τότε νομίζω θα υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάποια εξέλιξη ή οτιδήποτε, αλλά ειδικά φέτος νομίζω είναι η καλύτερη ευκαιρία της City την τελευταία πενταετία να σηκώσει το Champions League, δεδομένου ότι θα, αν προκριθεί στους 8 θα έχει άλλα δύο μεγαθύρια στο δρόμο της. Μία εκ των Liverpool Real και μία εκ των Bayern Paris. Οπότε, αν όχι φέτος, τότε πότε. Θύμισες μία φράση που λέγαμε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, όταν λίγο μετά το Δεκέμβρη που έλεγα ότι κάναμε μια αντιστοίχηση, ρε παιδί μου, ένα παραλληλισμό τότε μεταξύ Arsenal και Manchester City για την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που πάω να καταλήξω την κουβέντα μου σχετικά με τις κληρώσεις και τα ζευγάρια. Και έλεγα λοιπόν, Αλέξη, ότι όπως κληρώθηκαν έτσι τα ζευγάρια των 16 στο Champions League και των 32 παύλα 16 στο Europa League και τους πιθανούς αντιπάλους που θα έχουν από εδώ και πέρα Arsenal και τότε η Arsenal και τώρα η City, είναι πολύ πιο εύκολο για τη City επειδή έχουν πέσει στα θηρία μεταξύ τους, ρε παιδί μου, να φτάσει ψηλά στο τσουλού του Champions League, παρά για την Arsenal να πάει το ίδιο εύκολα ψηλά στο Europa, γιατί ναι μεν κυνηγάει το πρωτάθλημα και πέραν αυτού είναι και κάποιες ομάδες, ξέρεις, που είναι πιο κοντά στο επίπεδό της, ρε παιδί μου. Δηλαδή αν πέσει με κάμια Ρώμα δεν την ξεγράφεις τη Ρώμα απέναντι στην Arsenal, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. Ναι. Ναι, το ακούω αυτό που λες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, βλέπεις ότι από την πρώτη φάση φεύγουν ήδη δύο μεγάλες από αυτά τα ζευγάρια στο Champions League. Από τα δύο βασικά φαβορίες, με, έτσι. Τέλος πάντων, ναι, δεν ήταν καλή η City. Δεν ήταν βασικά αυτό που περιμέναμε. Ή να σου πω και τ' άλλο, μπορεί και να είχαμε υποτιμήσει λίγο τη Λειψία παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Βέβαια, εσύ είσαι και μια καλύτερη εικόνα για το γερμανικό πρωτάθλημα. Η Λειψία φέτος δεν είναι και, νομίζω, τόσο τρομακτική. Ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που λέω. Δηλαδή, ξαναλέω μου για την Bundesliga, έτσι. Τρομακτική δεν είναι. Είναι όμως καλή. Σταθερά είναι μια, καλή. Μια ναι, πολύ ναι, καλή ναι. ομάδα, μια ομάδα με πολύ ποιότητα, που έχει όμως ταβάνι. Εδώ και 5 χρόνια περίπου, δεν κάνει το βήμα παραπάνω. Γιατί όποτε πάει να φτιάξει έναν ισχυρό κορμό, πολλοί παίχτες αποχωρούν και νομίζω ότι δεν την πειράζει κιόλας τη Λειψία να φτιάχνει παίχτες για τις μεγαλύτερες ομάδες. Ίσως είναι αυτό το στυλ της, ρε παιδί. Μια ομάδα, ξέρεις, ένα selling club, ναι. Ναι, ναι, selling club, σωστά. Τύπου Πόρτο, Άγιαξ, ναι, ναι. Βαλένθια κάποτε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι, εντάξει, πάνω κάτω το κάλυψες. Από ένα μήχρονο είχαν δύο σύλλογοι, από ένα μήχρονο καθαρά. Και κάποιες πολύ κραχτές, θα έλεγα, έτσι, ευκαιρίες στο β' μέρος η Λειψία. Δηλαδή, είτε άσος ερχόταν, είτε διπλό, νομίζω θα ήμασταν μέσα, ξέρεις, με διαφορά ενός τέρματος. Τελικά το Χ νομίζω ότι είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, για να μην είναι κανείς παραπονεμένος. Ναι, μεν, ας πούμε, έτσι κρούεται ένας κόδωνας κινδύνου, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ημέρας η City λίγο πιο δύσκολα, λέω, του πρώτου αγώνα στη Γερμανία, αλλά θα καταφέρει να περάσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν βλέπω σε καμία περίπτωση, ρε παιδί μου, το πώς θα της βάλει ζόρικα την Αγγλία η Λειψία. Και τώρα, Αλέξη,
Μ' ακούς? Γιώργο, ακούω. Περιμένω με ανυπομονησία. Ναι, ναι. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο... Νομίζω τα πάμε όλα για τις ευρωπαϊκές βραδιές των ομάδων της Αγγλίας, οπότε... Πρωτού κλείσουμε το ευρωπαϊκό. Ναι. Θέλεις έτσι μία πάρα πολύ γρήγορη... να πούμε δύο λόγια κυριολεκτικά για τις κληρώσεις σε φάση των 16 Europa και Conference League για Manchester United και West Ham αντίστοιχα. Σωστά. Άλλη μια ισπανική ομάδα στο δρόμο της Manchester United, η μοναδική που δεν έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία 10 χρόνια και η μοναδική από την οποία δεν έχει ιτηθεί. Okay, υπάρχει η Γρανάδα για παράδειγμα και η Θέλτα που δεν μας είχαν κερδίσει, αλλά από τις ομάδες που είναι σταθερά στην Ευρώπη, μας έχουν κερδίσει όλες πλέον. Οπότε η Betis ήταν η μοναδική που βγαίνει σταθερά στην Ευρώπη και δεν έχει κερδίσει τη United. Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία αγάπης και μίσους ανάμεσα στη United και στην Ισπανία. Περιμέναμε μια κλήρωση με κάποια ομάδα από κάπου αλλού. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η τρίτη συνεχόμενη ισπανική ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε φέτος. Εντάξει, προφανώς η φαβορή του Manchester United, αλλά θα πρέπει να προσέξει γιατί η Revanse είναι στην Ισπανία και τον Benito Villamarín είναι από τις πιο καυτές έδρες για μένα στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ισπανία. Στην Ισπανία ίσως είναι και πιο καυτή. Οπότε, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα με έναν έμπειρο προπονητή, όπως είναι ο Pellegrini, θα πρέπει να προσέξει United αρκετά. Ειδικά αν δεν έχει καθαρίσει με ένα 3-0 για παράδειγμα το πρώτο παιχνίδι. Τώρα για τη West Ham, η οποία κληρώθηκε με την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας. Οκ, είναι το τεράστιο φαβορί, το Αδιαφιλονίκη το φαβορί σε αυτή την περίπτωση. Αλλά όπως έχουμε δει και φέτος και πέρυσι στη διοργάνωση του Conference League, οι εκπλήξεις πάνε και έρχονται, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Και σε συνδυασμό με τη μάχη της West Ham για παραμονή που έχει μπλέξει χωρίς να το περιμένει, ίσως να δούμε τη West Ham να μην δίνει τόσο βάρος στην Ευρώπη, αν για παράδειγμα σε ένα μήνα από τώρα δεν έχει ακόμα αποκτήσει μια διαφορά ασφαλείας από τις τρεις θέσεις του υποβασμού. Το θεωρώ αρκετά πιθανό. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο για τις δύο κληρώσεις. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το Manchester United Betis, νομίζω είναι αυτό που έλεγα πριν. Ότι, που έλεγα για την Arsenal. Ότι ναι, μεν ας πούμε είναι η Arsenal ή τώρα στο παράδειγμα μας είναι η Manchester United, αλλά είναι αυτές οι ομάδες που έχει το Europa League τα τελευταία χρόνια που δεν μπορείς ρε παιδί μου να πεις, OK, ναι, μεν τα φαβορεί οι Αγγλικές, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι θα σου κάνει έκπληξη αν βάλει χοντρό ζόρι με η Betis τώρα στη United. Αλήθεια στο λέω, ειλικρινά, δεν θα μου κάνει έκπληξη. Εντάξει, ξεχάσαμε και την Arsenal, είδες. Με τη Sporting έπεσε, να το πούμε και αυτό. Sporting Λισαβόνας από την Πορτογαλία, έτσι. Ξεχάσαμε γιατί δεν έπαιξε και χθες, ναι. Θα μου ζητήσω ναι, 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 ισχύει. Σωστό, παράληψή μας. Θες να πεις ναι. Κάτι. Εντάξει, να... το βορεί, Arsenal και. Ναι. Okay, καλή ομάδα Sporting Λισαβόνας, το είδαμε και στα παιχνίδια με Tottenham. Όχι τόσο καλή όσο πέρυσι και πρόπερσι. Πρόπερσι πάρει και το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Καμία σχέση. Αν η Arsenal δώσει δείξει την απαιτούμενη σοβαρότητα και δώσει το απαραίτητο βάρος στο ζευγάρι των παιχνιδιών με τη Sporting, θα περάσει. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Όχι, είναι πολύ πιο αδύναμη φέτος. Δηλαδή, δεν έχει σχέση με την περασμένη διετία. Τριετία θα σου πω εγώ. Εκεί λίγο πριν και λίγο μετά τον COVID. Καμία σχέση η Sporting αυτή τη στιγμή. Φάντασμα του εαυτού της. Okay. Έχει κάποιες καλές μονάδες μέχρι εκεί. Δεν είναι το. Πιστεύω έτσι η ομάδα που θα τρομάξει ιδιαίτερα την Arsenal. Λίγο πολύ καταλήγουμε στην ίδια κουβέντα. Θα περάσουνε. Το ίδιο ισχύει για τη West Ham νομίζω. Εντάξει, τίμια η ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Οποιαδήποτε νομίζω αγγλική και να έπαιζε με την ΑΕΚ Λάρνακας, θα βάζει φαβορή την αγγλική. Ακόμα και αν ήταν ας πούμε η τελευταία της βαθμολογίας η Southampton, συγγνώμη. Να μου πεις και η West Ham αυτή τη στιγμή είναι τρίτη από το τέλος. Αλλά καταλαβαίνετε που θέλω να πάω την κουβέντα έτσι, ότι είναι και μόνο το prestige των ομάδων της Premier που τρομάζουν όσο να είναι. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι καταλυτικό ρόλο θα παίξει αυτό που ανέβερσε η Αλέξη, δηλαδή το πώς θα πηγαίνει στην Premier η West Ham για αν θέλεις έτσι το λίγο πιο μακροπρόθεσμο μέλλον για την παρουσία της στην Ευρώπη και το Conference. Ναι, σίγουρα θα παίξει ρόλο και μιας που μου έδωσε μια ωραία πάσα τώρα για να επιστρέψουμε και στην Premier League που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, η West Ham προέρχεται από μια ήττα που την έφερε εντός ζώνης υποβιβασμού που ίσως παίξει ρόλο και στο πώς θα πλησιάσει παρακάτω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η Tottenham
Συγγνώμη, West Ham. Έπαιζε απέναντι στην Tottenham στο Λονδρέσκο Ντέρμπι. Καλά πήγε να πει Tottenham. Ναι, η Tottenham το πήρε το παιχνίδι στο δεύτερο μήχρονο κλασικά, όπως την έχουμε συνηθίσει όλη χρονιά φέτος. Δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι, οπότε αν θες να κάνεις ένα σύντομο σχόλιο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εντάξει, δεν κοίτα. Random scorers, θα ξεκινήσω από εκεί. Αφενός Emerson, A-Watt, αφετέρου Σον. Γιατί random scorer, γιατί πραγματικά παιδιά νομίζω ότι φέτος ο Σον κάνει την, και τη δικαιούται έτσι, την πιο κακή χρονιά του από την άφηξή του στην Tottenham. Και γιατί τη δικαιούται, γιατί πραγματικά από όταν ήρθε και ειδικά την τελευταία πενταετία είναι μαζί με τον Γκέι νομίζω οι δύο ανδιαφυσβήτητοι πρωταγωνιστές στην επίθεση Tottenham. Χωρίς υπερβολή έχει κουβαλήσει αρκετά, δηλαδή δικαιούται ο Νοτιοκορεάτης να βγει και λίγο ή και πολύ αν θέλεις, γιατί φέτος είναι πραγματικά πολύ deformé. Εντάξει, δεν χωράνε πολλά σχόλια στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νομίζω εντάξει, δίκαιο το αποτέλεσμα. Είχαμε καιρό να δούμε 2-3 αγώνες στην Tottenham να. Μάλλον ανάποδα. Είχε σπάσει για 2-3 αγώνες στην Tottenham την παράδοση και κυρίως αναμέτρηση με τη City, αναφέρομαι. Έτσι. Είχε σπάσει λοιπόν την παράδοση που έλεγα για αστισμό ότι φέτος κάνει καλά παιχνίδια μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Και τελικά δεν πέρασε, δηλαδή, ούτε μήνας, όπου εντάξει, okay, καλά ηρεμήσατε. Τώρα πάμε να παίξουμε άλλο ένα δεύτερο ημίχρονο μόνο, στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, η κλασική Tottenham. Μία παρατήρηση που θέλω να κάνω. Είχαν έτσι λίγο, δεν ξέρω παιδί μου, το παρατήρησα, ήταν ο δεύτερος αγώνας χωρίς την παρουσία του Κόντε στον πάγκο. Ήταν λίγο πιο χαλαρή, ας το πούμε, λίγο, οι παίκτες λίγο πιο, ξέρεις, δεν υπήρχε η ίδια πίεση νομίζω. Είναι η βοηθή του Κόντε μέχρι να επιστρέψει λόγω της παρουσίας του στην Ιταλία, μάλλον αναγκαστικής παρουσίας θα έλεγα, λόγω ενός μικροϊατρικού προβλήματος που έχει. Ήταν λίγο διαφορετική η Tottenham. Δεν ξέρω, εντάξει, βλέπουμε τώρα κακά τα ψέματα, νομίζω το μυαλό όλων είναι στη ρεβάντς με τη Μίλαν την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα. Είναι το μάτς εκείνο το σημαντικότερο τουλάχιστον μέχρι στιγμής της Tottenham σεζόν. Βέβαια, γιατί είναι, διακυβεύεται μια παρουσία στην Ευρώπη, η οποία θα σου πω κάτι. Okay, σταθήκαμε και τις προάλλες στην πολύτιμη απουσία του Μπετακούρ. Από ό,τι φαίνεται πάει να χάσει τη χρονιά και ο Μπιζούμα, έτσι, τον οποίο δεν τον έχουμε δει σχεδόν καθόλου φέτος. Ήταν ο παίκτης που ήρθε για το δημιουργικό κομμάτι και στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος. Έχει και το Λιωρίς που θα μείνει έξω κάνα μήνα ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, έχει κραχτές θα έλεγα, όχι απλά σημαντικές, κραχτές απουσίες το. Αλλά έρχεται, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι το ντέρμπι με Τζέλσι είναι πάντα ντέρμπι και πόσο μάλλον με Τζέλσι. Αλλά θα είναι πολύ πολύ νωρίς στη σεζόν να αποκλειστεί από τους 16 του Champions League. Δηλαδή, εντάξει, με μια καλή κλήρωση, αν περάσει, μπορεί να βλέπει νομίζω και 4. Με καλή κλήρωση, ξαναλέω έτσι. Δεν λέω να πάει να πέσει στη Real. Δεν πρέπει για μένα να απολέσει από τώρα ή να βλέπει με δυσπιστή, αν θέλει, στο Champions League. Το μέλλον της τουλάχιστον στο Champions League. Πρέπει να το, όσο πάει, ρε παιδί μου, να γράψει μια αξιοπρεπή πορεία. Για μένα δεν θα είναι καλό, ας πούμε, σενάριο αποκλεισμός από τους 16. Ακόμα και από αυτή τη Μίλαν. Γιατί δεν είναι και η Μίλαν τρομακτική, να πεις ότι είναι το ανυπέρβλητο εμπόδιο. Εντάξει, βέβαια, ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Εγώ, ας πούμε, σαν Γιώργος, δίνω μεγάλο φόκους στην Ευρώπη. Σωστά, ναι. Και όπως είπες, η Μίλαν είναι ίσως στη χειρότερη κατάστασή της σεζόν. Εντάξει, έχει κάνει τώρα 3 νίκες με 1-0, αλλά πριν από αυτά τα 3 παιχνίδια πήγαινε απόλυτα σελίδα και μάλιστα από διασυρμό σε διασυρμό στην Ιταλία. Οπότε το να προκριθείς εδώ πέρα είναι το λιγότερο που μπορείς να ζητήσεις από την Tottenham. Όχι, δεν το λέω για να αποτιμήσεις τη Μίλαν, ίσα-ίσα είναι η μεγαλύτερη μου συμπάθεια από την Ιταλία. Αλλά εδώ που φτάσαμε τότε, αν αποκλείσεις από την Tottenham, από τη Μίλαν, θα μιλάμε για νομίζω αποτυχημένη σεζόν στην Ευρώπη. Βέβαια. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Ναι. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την Tottenham και αλλάζουμε κουβέντα, πάμε στην Arsenal. Με τον κόλ που σημείωσε ο Σον απέναντι στη West Ham, μόλις είδα ότι πέρασε τον Χόιμπιεργ και ισοφάρισε τον Μπετανκούρ σε γκολ φέτος στην Premier League. Μάλιστα. Αυτό το λέω για να τονίσω ότι συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να είναι η χειρότερη σεζόν του Σον με τη φανέλα της Tottenham. Και εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Για να κάνουμε έτσι ένα ωραίο παιχνίδι με πάσες, όπως την έχουμε πάει εκπομπή και έχει κυλήσει μέχρι τώρα, αναφέρθηκα στο υπερχόμενο ντέρμπι μεταξύ Chelsea και Tottenham. Θες να μιλήσουμε λίγο για το Chelsea Southampton?
Ναι, ένα σύντομο σχόλιο, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε για πολλά. Εντάξει, αφού κατάφερε η Chelsea να ιτηθεί και από την χωρίς προπονητή Southampton, δεν ξέρω πόσο χειρότερα μπορεί να εξελιχθεί η σεζόν για τους μπλε. Ίσως αν η Tottenham μία φορά πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην Ευρώπη, όπως είπες πριν, η Chelsea πρέπει να το κάνει 10 φορές αυτό, γιατί το όνειρο της τετράδας έχει μακρυνθεί για μένα ίσως και οριστικά. Η έξοδος στο Europa League, ακόμα και στο Europa League για τη Chelsea, με τα τωρινά δεδομένα φαντάζει επίσης αρκετά δύσκολη. Οπότε θα πρέπει νομίζω η Chelsea να δώσει τα πάντα στο παιχνίδι με την Dortmund, στον επαναληπτικό με την Dortmund στο Stamford Bridge. Και δεν ξέρω και πόσο τη συμφέρει να βγει απλά, θα το πω έτσι σε πολλά εισαγωγικά, στο Europa League. Το βάζω σε, αν θέλεις έτσι ρε παιδί μου, ένα εικονικό, σε μια εικονική ζυγαριά αναφερόμενο στα έσοδα-έξοδα. Ναι. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς τη συμφέρει. Ναι, ναι, είναι το δίλημα που λες, που να μην βγω καθόλου Ευρώπη είναι καλύτερα από το να βγω και να παίζω Europa League, που έχουμε δει να δουλεύει στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα πέρυσι με την Arsenal, που είχε ένα παιχνίδι τη βδομάδα, ή για παράδειγμα θυμάμαι τη Liverpool σεζόν 13-14 που δεν έπαιζε Ευρώπη και παραλίγο θα έπαιρνε το πρωτάθλημα από το πουθενά, από το πουθενά, εννοώ με βάση την πορεία της τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά νομίζω για την Chelsea πάνω κάτω. Νομίζω πιο σημαντικό το παιχνίδι της Aston Villa με την Arsenal όπως εξελίχθηκε. Και γιατί λέω ότι είναι πιο σημαντικό, γιατί μετά τα τρία συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα της Arsenal έβγαλε το χαρακτήρα που χρειαζόταν, έδειξε ότι εδώ είμαι και θα διεκδικήσω το πρωτάθλημα και έπρεπε να το κάνει, γιατί αν λέμε τώρα το Aston Villa Arsenal ολοκληρωνόταν και αυτό με ισοπαλία, έλεγε το παιχνίδι 2-2, ας πούμε, δεν έμπαινε η μπάλα από την πλάτη του Μαρτίνες στο σουτ του Ζορζίνιο. Νομίζω θα είχαμε θέμα εκεί πέρα στην ψυχολογία και όχι μόνο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ. Νομίζω έχεις δει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Θα σου πω κάτι. Ήθελα να πω για το Chelsea Southampton ότι αν γινόταν, ας πούμε, ρε παιδί μου, άλλες 10 φορές ο αγώνας, πιστεύω ότι στη συνέχεια θα τις κέρδισε η Chelsea. Αν όχι, ισοπαλία. Θα σου πω ότι και τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αν το βλέπαμε σε επανάληψη, αμφιβάλλω αν θα μπορούσε να το πάρει πάλι η Arsenal. Θα μου πεις, κρίθηκε γιατί. Εντάξει, τώρα το πάω καθαρά στο το πώς κρίθηκε με μπόλικη δόση τύχης. Και προφανώς το ποδόσφαιρο, όταν έχεις στόχο και κάνεις πρωταθλητισμό, θέλεις και τύχη και αποτελεσματικότητα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είχε αποτελεσματικότητα η Arsenal. Είχε μπόλικη τύχη, αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα. Ενώ έκανε πάρα πολλές φάσεις, παρήγαγε πάρα πολλές φάσεις, πολλά σουτ, είχε πολύ χαμηλή ευστοχία. Μου θύμισε λίγο, θα σε πάω πίσω, ένα τότε Arsenal, συγγνώμη, επί Μουρίνιο, το 20, την δεύτερη χρονιά του COVID, όπου δεν ξέρω αν το θυμάσαι και το αγώνα, στο White Hart Lane, καινούργιο White Hart Lane, το οποίο, ας πούμε, η Arsenal είχε πάρα πολλές φάσεις, αλλά εξαιρετικά άστοχες. Τότε να με έκανε 2-3 αντεπιθέσεις και okay, κλείδωσε το match με 2-0. Κάτι τέτοιο δηλαδή μου θύμισε και τώρα αυτή η αναμέτρηση. Νομίζω με ένα τρομερό γκολ του Σον στο πρώτο μήχρονο. Ένα πάρα πολύ όμορφο πλασέ. Δηλαδή, αλήθεια σου λέω, το βρίσκω λίγο άδικο για τη Βίλα το 2-4. Εντάξει, αν πει το τέταρτο τέρμα μπήκε στο τέλος ενώ είχαν όλα λήξει, όλη η Βίλα ήταν μπροστά κτλ. Εντάξει, θα μπορούσε ρε παιδί μου, ξέρεις, να διασκεδάσει και η Βίλα τις εντυπώσεις. Ναι, okay, σίγουρα ήταν βάρη να φάει τέταρτο γκολ εκεί, αλλά υπάρχουν και στιγμές που η Arsenal θα μπορούσε να έχει κάνει το 2-3 νωρίτερα. Όπως για παράδειγμα η ασύλληπτη ευκαιρία που χάνει ο Έντεγκαρντ γύρω στο 70 λεπτό, ή άλλες δύο μάλλον που είχαν σογκέτια νωρίτερα. Πώς τον είπες? Έντεγκαρντ. Έχετε συμφωνήσει με τον Ηλία, φίλε, αν τους λέτε με αυστηρή προφορά και να κοντράρετε, τι γίνεται? Νομίζω αυτή είναι η σωστή προφορά και ενώ γενικά συμφωνώ μαζί σου ότι δεν πρέπει να. Ότι πρέπει να είμαστε πιο χαλάροι, μάλλον, στο πώς θα προφέρουμε τα ονόματα από άλλες γλώσσες. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως. Δεν ξέρω, μου βγήκε τελείως αφόρμητα. Εγώ ακολουθώ την αγγλική οδό, που όπως και να είναι το όνομα του ποδοσφαιριστή, το λένε με αγγλική προφορά. Προτιμώ να προσπαθήσω να το πω σαν να είμαι Νορβηγός παρά να το αγγλοποιήσω σε αυτή την περίπτωση. Οκ, okay, για συνέχισε. Ναι, υπήρχε βέβαια και η Aston Villa στο παιχνίδι. Πέρα από τα δύο γκολ, δηλαδή είχε άλλες 2-3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες σε όλο το παιχνίδι. Οπότε ίσως να την αδικεί, όπως είπες και εσύ, το 2-4 σαν τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, για την Arsenal, αυτό που έχω να πω είναι ότι τη βλέπουμε ότι και στις δύσκολες στιγμές θα κάνει το παιχνίδι της απ' έξω όπως αυτή ξέρει και όπως ο προπονητής της θέλει. Και αυτό την έχει βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε μάτς που στραφών σαν το παιχνίδι με ένα στον Βίλα. Ήταν για παράδειγμα και το μάτς με τη Manchester United που πάλι στο 89 με ένα γκολ του Enketia πήρε την νίκη, παρότι είχε στραβώσει νωρίτερα το παιχνίδι.
και η United είχε σοφαρίσει σε σημείο που δεν ήταν τόσο απολυτική. Γενικότερα, με την εικόνα που δείχνει Manchester City και το γεγονός ότι η Arsenal πήρε μια τόσο σημαντική νίκη, για μένα κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, είναι ένα πολύ γερό boost για τη συνέχεια. Ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω άλλο έτσι δεν έχουμε κάνει μεγάλο σχόλιο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δύο αγώνες που θα ήθελα να σταθούμε σίγουρα είναι το Newcastle Liverpool και το Everton Leeds, και η κορύφωση εννοείται το Nottingham Manchester City. Αν και είπαμε έτσι λίγα σκόρπια λόγια στην αρχή, από ποια θες να ξεκινήσουμε? Εντάξει, επειδή έχουμε κάνει ήδη αναφορά σε Liverpool και Manchester City όταν μιλήσαμε για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, νομίζω ότι όντως το Everton Leeds ήταν άξιο αναφοράς, γιατί ήταν ο 17ος με το 18ο και ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη της Everton, γιατί ουσιαστικά δεν απειλήθηκε και πάρα πολύ από τη Leeds, η οποία Leeds για μένα τουλάχιστον εγώ περίμενα ότι θα είναι πιο απειλητική συγκριτικά με την Everton, και ότι η Everton απλά θα αμήνεται και θα προσπαθήσει να χτυπήσει την κόντρα ή τουλάχιστον αποστημένα. Ωστόσο, κλασικές ευκαιρίες πέρα από καμιά δυο της Leeds δεν θυμάμαι στο υπόλοιπο παιχνίδι, τουλάχιστον από τα εκτάμενα highlights που έχω παρακολουθήσει. Φαίνεται ότι ο Σον Ντάιτς έχει αρχίσει ήδη να κάνει δουλειά και να έχει βγάλει αυτό το μαγικό ραβδί που είχε και στην Burnley, και να παίρνει τα παιχνίδια στα οποία καίγεται η Everton. Και απ' την άλλη, η Leeds, η οποία μέσα στη βδομάδα ανακοίνωσε και την απόκτηση του Χάβι Γκράθια ως προπονητή, ως αντικαταστάσει του Jesse March, είναι πλέον ένα ερωτηματικό και η Leeds. Θεωρώ δηλαδή ότι σε αυτό το σημείο που ήρθαμε δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα σωθεί, όπως έλεγα για παράδειγμα 2 ή 3 μήνες νωρίτερα. Βέβαια, η Leeds παραπέει. Παραπέει το τελευταίο διάστημα. Έχει να κάνει νίκη, δεν ξέρω από πότε. Δεν μετράω τώρα την νίκη που είχε κάνει στο FA Cup με την Cardiff, γιατί και με την Accrington έχουμε πάμε πάρα πολύ πίσω στο καλεντάρι για να δούμε νίκη της Leeds. Και αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, είναι, ως Παναγία, είναι από τον Νοέμβρη, 1-4-3 επί της Bournemouth, καπάκι μετά το 1-2 μέσα στο Anfield επί της Liverpool. Από τότε μετράει μόνο ισοπαλίες και ήττες. Και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Άρα δεν έχει κερδίσει μετά το Μουντιάλ, μετά τη διακοπή του Μουντιάλ. Στο πρωτάθλημα. Σωστά. Μιλάμε πάντα για πρωτάθλημα. Πολύ σωστά. Ναι. Και το επόμενο μάτς, Leeds Southampton. Ναι, κομβικότατο. Κομβικότατο για την πορεία της τελευταίας τριάδας, η οποία βρίσκεται η Leeds ή Southampton. Και προσπάθως τώρα πέτευσε και μέχρι πρότινος η Everton, έτσι. Ναι, ανακοίνωσε νέο προπονητή η Leeds, το τρίκ με τους τρεις προπονητές. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει, που είχε τρία άτομα στον πάγκο. Leeds καρποφόρησε. Να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Γκράσια. Ξέρω, βλέπεις κάτι συγκεκριμένο? Κοίτα, θυμάμαι μια σεζόν που η Watford, νομίζω ότι ήταν η σεζόν 18-19, είχε φτάσει στο τελικό του FA Cup. Και είχε τερματίσει κοντά στη μέση του βαθμολογικού πίνακα με προπονητή τον Γκράθια. Είχε κάνει αρκετά καλή δουλειά εκείνη τη σεζόν. Και έπαιζε και καλούτσι και μπάλε Watford, από ό,τι θυμάμαι. Με Χωσέ Χολέμπα, αν θυμάσαι την 11η βασικό. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παρακολουθήσει την πορεία του από τη στιγμή που έφυγε από τη Watford και έπειτα. Και δεν μπορώ να είμαι σίγουρο στο τι θα παρουσιάσει τη Leeds σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί η ανάγκη αποτελέσματα είναι κάτι παραπάνω από άμεση αυτή τη στιγμή. Ξεκινώντα από το εξάποδο με τη Southampton, για παράδειγμα. Και όχι μόνο αυτό, λες τώρα έτσι όπως είναι η Leeds αυτή τη στιγμή, με την πάρα πολύ κραχτή έτσι ας πούμε απουσία που έχει για έναν striker. Γιατί πραγματικά ο Bamford από την επιστροφή του και μετά είναι σαν να μην υπάρχει. Έχει τεράστια κενά στην άμυνα, έχει κενά στο κέντρο, δηλαδή είναι μια εντελώς ασύνδετη κακοδουλεμένη ομάδα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά, Αλέξη, στη χειρότερη μοίρα. Θα σου πω χειρότερη από την περσινή χρονιά. Δείχνει πάρα πολύ κακή. Όσο όμορφα και αν ξεκίνησε, δείχνει πάρα πολύ κακή. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τον προπονητή, τον καινούργιο προπονητή, να πούμε ότι έχουμε χάσει λίγο τα ίχνη του την τελευταία τριετία. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Σαουδική Αραβία, κάπου εκεί πέρα. Κατάρ, κάπου ήταν. Για να χάσουμε τα έχουν του, κάπου προς τα εκεί θα πήγε. Το πιο μόνο σίγουρα. Και εντάξει, έχουμε κάποιες παραστάσεις. Έχει περάσει και από τα μέρη μας, να θυμίσω. 11-12 από Ολυμπιακό Βόλου και Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Φυσικά το θυμάμαι. Εντάξει, νομίζω ότι
μπορεί να κάνει, ας πούμε, είναι λίγο αναπόφευκτο. Όταν πάει ένας νέος προπονητής, όσο καλός ή κακός και να είναι σε μια ομάδα, πάντα οι 4-5 πρώτοι αγώνες συνήθως είναι καλοί. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπεις μια θετική άβρα, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο νέο σύλλογο και από τους παίχτες κάνουν κάποιες καλές εμφανίσεις. Το θέμα είναι μετά. Απλώς έχει την, σε εισαγωγικά θα πω εγώ, τύχη αυτή τη στιγμή η Leeds να παίξει τον πολύ σημαντικό αγώνα που παίζει με τη Southampton, που εμέσως πλήση αφού είναι εξάποντο, έτσι. Και αν κάνει ένα καλό ξεκίνημα, μπορεί νομίζω να πορευτεί μέχρι τα μέσα του Μαρτίου για 2-3 αγωνιστικές καλά. Δεν έχω δει το πρόγραμμα, δεν θα πω ψέματα, έτσι. Γιατί μπορεί να παίζει καμία City, να μην ξέρω τώρα εγώ τι λέω, κατάλαβες. Αλλά το έχουμε δει με πολλές περιπτώσεις, να πηγαίνει ένας προπονητής και να κάνει κάποια συνεχόμενα καλά αποτελέσματα η ομάδα. Ναι, εννοείται, εννοείται. Και μια παρένθεση, βλέπω ότι έχει προπονήσει και τη Βαλένθια, το οποίο το έχω ξεχάσει αμέσως μετά τη Watford. Ναι, νομίζω και για λίγο, μισό χρόνο δεν έκατσε. Πρέπει να μην ήταν καν ολοκληρή σεζόν και μετά Al Sadd στην Σαουδική Αραβία. Ωραία. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσουμε κάτι άλλο. Όχι, αυτά νομίζω ήταν τα σημαντικότερα. Οκ, να κάνουμε και μια αναφορά στο σπουδαίο διπλό της Bournemouth στην έδρα της Wolves, που προσωπικά δεν το περίμενα βάσει της φόρμας στην οποία βρισκόταν η Wolves. Και το εξίσου σπουδαίο διπλό της Fulham στην Brighton, η οποία Brighton θύμισε την ομάδα που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, την ομάδα που δημιουργεί άπειρες ευκαιρίες, δεν βρίσκει τον γκολ και ο αντίπαλος θα σκοράρει την πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε. Αφού παίζει χωρίς εντερφόρ δηλαδή. 19-21, ναι. Το οποίο το είχε αντιμετωπίσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό ήδη από πέρυσι αλλά και φέτος. Έκανε ξανά την εμφάνισή του το σύνδρομο Brighton στο παιχνίδι με τη Fulham. Και το οποίο παιχνίδι με τη Fulham μπορεί να ήταν και καθοριστικό για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι. Γιατί είναι ο έκτος με τον 7ο αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς. Είναι λίγο νωρίς, δηλαδή. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Στο τέλος σεζόν μπορεί να κοιτάξουμε και να δούμε στη βαθμολογία την 7η Fulham να έχει μια διαφορά 2 βαθμών, λέω τώρα, από την 8η Brighton. Και αυτό το μάτσο ήταν καθοριστικό, ποτέ δεν ξέρεις. Μ' αρέσει που δεν ανέφερες καθόλου την Chelsea σε αυτή την κουβέντα. Γιατί στην περασμένη εκπομπή θυμάμαι που λέγαμε ότι όπως πάνε και μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε δει από τις ομάδες, δίνουν πιο πολλές πιθανότητες στην Brighton, στη Fulham, αλλά τουλάχιστον στην Brighton να είναι πάνω από την Chelsea. Άντε, πες και τη φούλα μου, σου λέω εγώ. Γιατί είναι πιο σταθερές. Προφανώς ήταν τελείως καφενιακό το παράδειγμα που ανέφερα. Αλλά. Εντάξει, ναι, όπως είπαμε και πριν, δεν θα είναι και απίθανο με την εικόνα της Chelsea φέτος. Όχι, μα δεν το λέω ειρωνικά. Αν δεις, ας πούμε, στο τέλος ημέρας ότι έστω και ένα πόντο είναι από πάνω η Brighton ή η φούλα με έναντι της Chelsea, σου κάνει εντύπωση. Όχι, όχι. Με την εικόνα που έχουν και οι τρεις ομάδες δεν θα μου έκανε εντύπωση. Αυτό. Έχουμε αρχίσει λίγο και το χωνεύουμε. Και αυτό δείχνει τώρα, αλλάζω την κουβέντα, το πόσο έχει πέσει πραγματικά, παιδιά. Πόσο έχει πέσει η Chelsea φέτος. Δηλαδή, έχει απογοητεύσει νομίζω και το πιο αισιόδοξο οπαδό της, τόσο σύλλογος. Ναι, με 23 γκολ ενεργητικό σε 23 παιχνίδια. Δεν μπορώ να θυμηθώ ομάδα του Big Six να έχει τόσο κακή επιθετική συγκομιδή σε αυτό το σημείο τη σεζόν. Μην τα λες αυτά, γιατί θα αρχίσουν και να μας κράζουν και θα γράφουν, ξέρω, γιατί το λέτε Big Six και σκά. Εντάξει, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να το λέμε Big Six. Ή πώς έλεγαν την Everton, κάντε το Big Seven όταν πήρε τον Ancelotti. Εντάξει, εγώ το είπα αυτό φέτος για την Newcastle, από το χρόνο Big Seven. Το βλέπεις αυτό. Τώρα, εντάξει, κάνουμε βαριές προβλέψεις, ασήκωτες. Και, όχι ότι, και δεν είναι ότι πέφτουμε και μέσα συνήθως, αλλά εντάξει, για κάποιο λόγο συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε για αποφώνηση. Πάμε για αποφώνηση, ναι. Πήγαμε. Τα σκουριάσαμε όλα. Ακολουθεί μια εβδομάδα χωρίς ευρωπαϊκή δράση, μετά από τις δύο προηγούμενες που είχαμε full δράση σε Champions Europa και Conference League. Υπάρχει ο τελικός του Καραμπάου ανάμεσα Manchester United και Newcastle την Κυριακή. Την ίδια μέρα το Tottenham Chelsea που ανέφερες προηγουμένως. Ίσως είναι ευκαιρία να χαλαρώσει λίγο το πρόγραμμα. Τι να χαλαρώσει το πρόγραμμα, έχει και FA Cup που τη βλέπω μέσα εβδομάδα μετά. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παίζουμε αυτό, έχω καταλάβει. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά πάνω κάτω, οπότε ευχαριστούμε που μας ακούσατε, όσοι μείνατε μέχρι το τέλος. Καλή συνέχεια σε όλους και θα τα ξαναπούμε παρακάτω. Καλή συνέχεια, παιδιά.